Είμαστε με την Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα. Για να αλλάξουμε λίγο το χρώμα σου. Γιατί τα έχουμε κουρέψει την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε δει ότι δεν αντέχουν πολύ σκληρές εργασίες για να κάνουν το παλιό τα χρώματα που είχες. Ναι. Σωστά. Ναι. Φτιάξαν τώρα, ήταν λίγο άσχημο για μένα. Ναι, και εντάξει, δεν θέλεις και υψηλή επίδειξη. Οπότε τα έχουμε πει πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, πρωί, τη Δευτέρα. Τα έχουμε κόψει, που ήταν πάρα πολύ μακριά. Τα κόψαμε, τα φυλάραμε. Το κούρεμα πώς φάνηκε μέχρι σήμερα? Ωραίο, το έχω βολευτεί και είναι ελαφρύ το κεφάλι μου επιτέλους. Γιατί ήταν πολύ βαρύ, με το μακρυμαλί. Και το νιώθεις ότι μπορεί εύκολα να το ξεμπερδεύσεις βασικά. Ναι, το κυριότερο. Που μπέρδευε πάρα πολύ. Γιατί ήταν τα μαλλιά σου με πολύ ανοιχτές αντάβειες και πολύ καιρό που είχες να πας για φροντίδα, να πω κούρεμα, ας πούμε. Συντήρηση. Αλλά εντάξει, στην ουσία ήταν τα μαλλιά σου ανάγκη από κούρεμα, ενυδάτωση και γι' αυτό επιλέξαμε τώρα τα μαλλιά να τα κάνουμε λίγο πιο πλυκό το χρώμα. Ναι, βέβαια. Ωραία, πάμε λοιπόν και κάτι πιο λιγότερο ανοιχτό, να το πούμε, ναι. Αλλά πολύ δικό θα είναι. Ωραία. Ένα γλυκό χρώμα. Ναι. Φυσικό. Θα βγάζει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και εμείς τελειώσαμε εδώ με την Αγγελική και είναι έτοιμη για να τη θαυμάσετε, να μας πει τις εντυπώσεις της. Λοιπόν, Αγγελική, τα ακούμε όλοι. Εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που ήθελα. Ωραία. Η ύφη, πώς τη νιώθεις? Η ύφη είναι πραγματικά τόσο απαλό που θέλω να κρατήσει για πάντα, γίνεται. Γιατί μάλλον οι προηγούμενες αδάκες που είχες κάνει κάπου αλλού, τα μαλλιά σου μπέρδευαν από την πρώτη κατευθείαν. Ναι. Ίσως έχει να κάνει βέβαια με την επιλογή των χρωμάτων αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή έκανες πολύ, πολύ ανοιχτά χρώματα. Ναι. Και τα μαλλιά δεν ήταν πλέον τόσο μαλακά. Είχαν χάσει δηλαδή την ενυδάτωση που είχαν. Ναι. Με αποτέλεσμα να, μην να συνεχίζουν να μπερδεύουν. Ναι, πάρα πολύ. Και δεν μπορούσαμε με τίποτα να τα ξεμπερδέψω. Τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μαλακά. Είναι... Και φαίνονται και ενυδατωμένα, φαίνονται γη. Mm-hmm. Αυτό. Έχουμε κάνει δύο χρώματα στα μαλλιά σου. Ναι. Έτσι, το ένα πιο σκούρο και το άλλο πιο ανοιχτό, σε τύπου μπαλαγιάς δηλαδή. Θα το δούμε και περιμετρικά. Φαίνεται πολύ πιο ωραίο και φρέσκο το πρόσωπό σου και τα μαλλιά σου πιο πλούσια. Ναι. Αυτό που λέω εγώ σε συμβουλία όταν με ρωτάνε τι να κάνω για να φαίνονται τα μαλλιά μου πλούσια, δύο είναι τα πράγματα. Τα βασικά. Έτσι. Το ένα είναι να κάνω τα μαλλιά πάνω από τους ώμους. Ναι. Και το άλλο είναι να είναι ανοιχτά τα χρώματα. Okay. Γιατί τα ανοιχτά χρώματα δημιουργούν την αίσθηση, την ψευδαίσθηση του πλούσιου. Που σου λένε βάλε μαύρο, σε αδυνατίζει. Το αντίθετο συμβαίνει και με το άσπρο ή το ξανθό. Ναι. Οπότε και γι' αυτό όλες αυτές οι παρουσιάστες στην τηλεόραση έχουν τα μαλλιά τους, το θέλουν πολλά και τα κάνουν και ξανθά. Okay. Για να φαίνονται πλούσια. Καλά, παρουσιάστρα δεν θα γίνω. Δεν θα γίνεις, εγώ το έφερα σε... ναι. Για να καταλάβουν και αυτοί που μας παρακολουθούν. Κατάλαβες. Yeah. Αλλά και για σένα ισχύει αυτό βέβαια, γιατί τα μαλλιά σου είναι λίγα και λεπτά. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Και προφανώς τώρα φαίνονται και με την κίνηση της μπούκλας καλύτερα. Ναι. Mm? Τέλειο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Και εγώ ευχαριστώ. Να τα χαρείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάλι. Γεια σου.